Είμαι ο Θανάσσι Δρίτσα και συνεχίζω ε, με καινούργια επεισόδια podcast στη σειρά Ιατρική και Ανθρώπινο Πρόσωπο εδώ στην Athens Voice. Ε, σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχω έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που είναι ο αγαπητός φίλος καταρχάς κύριο ε, κύριος Χαράλαμπος Πλατής θα λέγαμε οικονομολόγος της υγείας και να πω λίγα στοιχεία έτσι για το το βιογραφικό του. Είναι διδάκτορα του Εθνικού και Εποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πάνω στο αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγεία, με μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στην Πληροφορική τη Υγεία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμο και απόφοιτος του Τμήματο Πολιτικών Επιστημών Δημόσια Διοίκηση τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα τελευταία τρία χρόνια υπηρετεί σαν διευθύνων σύμβουλο στο Κέντρο Τεκμηρίωση και Κοστολόγηση Νοσοκομιακών Υπηρεσιών, τα περίφημα DRGs. Έχει υπηρετήσει σε πολλέ θέσει και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ω ως και πρόεδρος του Δουσού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, σαν ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σαν εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό στο Υπουργείο Οικονομικών και το τελευταίο που εκεί τον γνώρισα εγώ κάποτε, σαν διοικητικό υπάλληλο στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Έχει πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο και νομίζω ότι σύμφωνα με το Δικό μου τρόπο σκέψη ήταν ένας από του πλέον κατάλληλους ανθρώπους σε αυτή τη σειρά podcast να μιλήσουμε για ένα καυτό ζήτημα, το κόστος υγεία σε σχέση με το αποτέλεσμα, με την ωφέλεια, με τη διαχείριση των πόρων, με την οργάνωση και τα διοικητικά προβλήματα σε μια εποχή που ακούμε τουλάχιστον και μάλλον βλέπουμε ιδιαίτερα μετά την εποχή της πανδημίας ότι καταραίει και το δημόσιο σύστημα Υγείας. Αγαπητέ μου φίλε Χάρη, ε, σε καλωσορίζω καταρχάς. Που σε είσαι... Ευχαριστώ πολύ Θανάση, τιμή μου που ε, με κάλεσες ε, γιατί από ό,τι βλέπω και από τις υπόλοιπες εκπομπές σου με φαίνεται ο πρώτος που διανέμεις ουσιαστικά έτσι, τη δυνατότητα να σχολιάσουμε την πραγματικότητα κάτω από άλλο πρίσμα, από το συνηθισμένο και χαίρομαι που σε βλέπω έτσι σε αυτό το Ερτζιανό μετερίζει ξανά μετά από τόσο καιρό. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πάμε κατευθείαν στο ζουμί. Ε, μεγάλη έμφαση δίνουμε σήμερα στο κόστος. Όλοι μιλάμε για κόστος. Αυξάνεται το κόστος της υγείας. Απ' την άλλη τα δημόσια συστήματα ζορίζονται όπως φαίνεται σε διαφορετικό βαθμό ίσως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μόνο η χρηματοδότηση χάρη το πρόβλημα επιβίωσης των συστημάτων υγείας ή υπάρχουν και άλλες πλευρές που μπορούμε να δούμε ή να σχολιάσουμε. Ναι, είναι μεγάλη η συζήτηση, είναι μεγάλο το θέμα και φαντάζομαι ότι όλα τα θέματα που θα θίξει θα έχουν πολύ μεγάλο υπόβαθρο. Αλλά πολύ γρήγορα για να καταλάβει και ο μέσο ακροατή μα, που δεν είναι ίσω και παίων ε, τα του χώρου, στα του χώρου, ε, θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω ότι δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότηση. Ένα σύστημα υγεία, για να είναι βιώσιμο, χρειάζεται και άλλε παραμέτρου οι οποίε θα το υποστηρίξουν. Και θα το κάνουν έτσι ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες που αξίζουν σε ένα α, λαό και να είναι αποδοτικό όσον αφορά τους πόρους που καταναλύσκει. Τώρα, ε, η χρηματοδότηση είναι βασικό, πάρα πολύ βασικό, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Πολύ βασικό χαρακτηριστικό και μάλιστα είναι τόσο βασικό που αν θέλεις να μάθεις η τυπολογία των συστημάτων διεθνώς Βασίζεται βάσει ακριβώ του τρόπου χρηματοδότηση. Δηλαδή, υπήρχε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά υβριδιακά, έχουν αναπτυχθεί πολλά υβριδιακά συστήματα παγκοσμίω. Εμεί θα επιμείνουμε λίγο στα τέσσερα κλασικά που συναντούμε. Ένα παλιό, α το πούμε έτσι, το οποίο δεν υπάρχει πια ήταν το Σεμάσκο. Έτσι, που ήταν ουσιαστικά το σύστημα που α, προϊόνιζε και απαιτούσε την καθολική συμμετοχή όλων των πολιτών και την ίσα παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, την απουσία ιδιωτικής ιατρικής και ιατρικών μονάδων και ήταν φυσικά το σύστημα το οποίο κατεργήθη, κατέρευσε, επειδή κατέρευσε και τα κοινωνίε που το υποστήριζαν. Και είναι όπως καταλαβαίνεις το σύστημα που εφαρμόζεταν στην πρώην Σοβιετική Σοσιαλιστική Ένωση Δημοκρατιών. Ένα ήταν αυτό. Βέβαια τώρα έχουμε πλέον τρία τα οποία δουλεύουν εδώ στην ε, παγκοσμιότητα. Το ένα είναι το γνωστό Beverage που έχει να κάνει, είναι αγγλοσαξονικό, έχει να κάνει με το ότι χρηματοδοτείται ένα σύστημα υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσα της φορολογίας είναι το, το βασικό χαρακτηριστικό και έχουμε πάρει πάρα πολλά στοιχεία του εμείς γιατί ε, όπως, κατα, όπως ε, ξέρεις το NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ουσιαστικά απέτελεσε και ένα πρότυπο για το δικό μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 1985 και μετά το δεύτερο είναι το Bismarck είναι, αυτό είναι γερμανικού τύπου σύστημα ε, υγείας έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση είναι το σύστημα που χρηματοδοτείται από τα ταμεία δηλαδή από τις κρατήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι. Και το άλλο είναι το γνωστό, το τρίτο είναι το γνωστό, το ιδιωτικό, έτσι, το οποίο ιδιωτικό εφαρμόζεται σε χώρες όπως είναι η Αμερική, που έχει να κάνει με την καθαρά είτε με δαπάνες με τα off of pockets που λέμε, δηλαδή έξω από τις τσέπες μας λεφτά, χρήματα που δίνουμε εμείς, και από την ιδιωτική αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας. Όλα αυτά μπορούν να καταλήξουν σε ένα μεικτό σύστημα, να επηρεάσουν δηλαδή ένα τη δημιουργία ενό μεικτού συστήματο που ακολουθούν αρκετέ χώρε και που έχουν στοιχεία τόσο από τον Bismarck, τόσο από τον Beveridge, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Στο αμερικάνικο σύστημα, αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχεις. Και νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθο, ιδιαίτερα οι μεσαίοι, γιατί για του απόρου υπάρχει μια δυνατότητα φροντίδα, μάλλον χαμηλότερο επιπέδου σε state hospitals κλπ. Και στην Αμερική παθαίνει ανακοπή και πληρώνει το ασθενοφόρο. Κάποιοι παίρνουν δάνειο για να πληρώσουν τα ασθενοφόρα που του μεταφέρανε μετά από επεισόδιο ανακοπή. Είναι δηλαδή. Ε, Υπάρχουν εκεί το. Αν τώρα δεν θέλουν να τα κάνουν τα πράγματα χειρότερα, γιατί ίσω. Ε, Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι η θανάση εδώ, γιατί αυτά που συζητάμε όλα δεν έχουν ιδεολογικό ή πολιτικό πρόσωπο. Σαφώ. Και αξιακό. Εμεί αυτή τη συζητάμε τι ισχύει. Ναι, ναι. Αν θέλει στην ανάλυση να συζητήσουμε βεβαίως, και τα προ βεβαίως, και τα κόνς, αλλά μην αυτή τη στιγμή τα φορτίζουμε ναι, ε, ναι. Ή, τα αμερικάνικα, τα. Σωστά, έθινα, όχι, ωραία. δεν κρίνουμε πολιτικά ούτε ιδεολογικά. Λοιπόν, ο μέσο Αμερικανό, όντω δέστε λίγο και το. Α, δεν χρειάζεται πολλά, του αυτού του ακτιβιστή του σκηνοθέτη του Μούρ. Το Σίποτερ. Ναι, ναι, το το σίκο, ένα, αυτό, ναι. ναι είναι... Δείχνει τι σημαίνει να έχει ιδιωτική ή να μην έχει ιδιωτική στην Αμερική. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί αυξήθηκε το κόστος υγείας και μιλάμε για εκρηκτική αύξηση του κόστου στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μόνο θέμα της νέας τεχνολογίας, της βιοιατρικής ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Παραδείγματο χάρη η υπερεξειδίκευση σε κάτι δεν αυξάνει ήδη το κόστος, ένα σωρό επαγγέλματα γύρω που αναπτύσσονται γύρω από τον κλασικό πυρήνα παλιά ήταν ο γιατρός, ο νοσηλευτής, τώρα έχουν αναπτυχθεί και επαγγέλματα που είναι μέσα στην υγεία ή παραϊατρικά ή διοικητικά πάρα πολλά, ε, τα οποία, δεν ξέρω, συνεισφέρουν και αυτά στην αύξηση του κόρτου. Τι είναι αυτό, γιατί αυξάνεται τόσο εκρηκτικά το κόστος. Δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι πρώτον με το φάρμακο και με την τεχνολογία η ανθρώπινη ζωή παρατείνεται. Στο η θνησιμότητα πλέον δεν είναι αυτή που ήταν στι προηγούμενε δεκαετίε. Ακόμα και μέχρι τα, τον μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο. Στη θέμα, Δύση, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τη Δύση. Στη Δύση και διεθνώ δείχνει, η τάση είναι ότι όντω όπου αναπτύσσεται η φαρμακευτική ή η τεχνολογικη αγορά, πέρα από την προκλητήσή τη που θα μιλήσουμε για αυτή. Ανεβαίνει το αν, προσδόκιμο. Ανεβαίνει το προσδόκιμο. Δεν υπάρχουν οι θάνατοι που υπήρχαν. Βέβαια, αυτό έχετε και άμεση σχέση και με την ποιότητα ζωή. Έτσι, Διότι δεν σημαίνει ότι το φάρμακο θα μπορεί ποτέ να αποκαταστήσει ένα μολυσμένο περιβάλλον, θα μπορεί να αντιμετωπίσει συνθήκε που δεν είναι να ζει άνθρωπο και κυρίω σε τροφή και ε, διαβίωση. Όμω, αυτό που έχει να κάνει λοιπόν είναι ένα αλλοτροφοδοτούμενο κύκλο, για να απαντήσω κατευθείαν στην ερώτησή σου. Το φάρμακο και η τεχνολογία βοηθούν στο να ανεβαίνει ο μέσο όρο ζωή. Να το πούμε απλά. Ανεβαίνοντα όμω ο μέσο όρο ζωή, υπάρχει φθορά. Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον πληθυσμό. Σωστό. Και έχουμε και πολλά χρόνια νοσήματα. Και ανοιχνεύονται και άλλα νοσήματα που μέχρι τώρα ήταν θαμμένα και η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα και η εξειδίκευση να τα ανακαλύψει. Βλέπει την έξαρση των αυτοάνωσων. Είναι Είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο κύκλος που από τη μία έρχεται για να καλύψει ανάγκες υγείας είναι και ο κύκλος που από την άλλη ανακαλύπτει πηγές για τις οποίες πρέπει να υπάρχει περαιτέρω έρευνα περαιτέρω φάρμακο, περαιτέρω τεχνολογία και όλα αυτά μαζί έρχονται και επιβαρύνουν αυτό που λέμε χρηματοδότηση του συστήματος Σωστό ε. Ποια φάρμακα δινόντουσαν, βάλε με το μυαλό σου Ποια φάρμακα δινόντουσαν για τους ανθρώπους που πάσχουν από CA ναι, είχαμε τίποτα κάποτε. Τώρα έχουμε στη Φαρέτρα πάρα πολλά. Ε, βέβαια υπάρχουν και περιοχές που υπάρχει μια υπερδιάγνωση και υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων. Ένα από αυτά, χάρη μου, είναι ας πούμε και ο, ο καρκίνος του θυροειδούς ας πούμε, για το οποίο, ο οποίος δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια υπερδιάγνωση γύρω από το θηροειδή. Γράφουμε, δίνουμε συνέχεια εξετάσεις με τους όζους, με το... Ε, κάποτε βέβαια υπήρχε μόνο για τον καρδιολόγο Φερρυπίν ο, ο καρδιογράφο και το ακουστικό. Σήμερα έχουμε το υπερηχογράφημα, έχουμε τη μαγνητική καρδιά, έχουμε την αξουνική στεφανιογραφία. Ε, από εκεί και πέρα και ο τρόπος που χειρίζονται και οι γιατροί το, το, το πως και πότε και πόσο συχνά συνταγογραφούν. Και είχαμε συζητήσει το θέμα ότι γίνεται και λίγο αμυντική ιατρική. Ε, Δεν ξέρω κετά, ποια όχι, είναι. Είχο... Η καταρχήν, αποψή σου πάνε σε αυτό. Καταρχήν, ε, αυτό που σε πρώτη φάση πρέπει να ξεκαθαρίσω εγώ όσον αφορά την τοποθέτησή μου είναι ότι δεν θα μιλήσω με προσωπικά βιώματα. Ναι, θα σωστά. μιλήσω συνήθως με αυτά που μου δίνει η επιστήμη μου, που είναι η βιβλιογραφία και που καταγράφονται στι ανεπτυγμένε τουλάχιστον κοινωνίες υγειονομικά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ με το. Γιατί συνταγογραφεί όπως συνταγογραφεί το ιατρικό σώμα. Ε, ξέρω, υπάρχει, ας το πάμε στην Ελλάδα, ας Δεν μην πάμε διεθνώς, ας πάμε στην Ελλάδα. Υπάρχει σχολή γαρδίκα, ας πούμε που σου λέει ότι έχει hey, ξεφύγει ο ιατρός πια, από εκείνο το, να το πω έτσι, το ιατρικό ιδεώδε που ήταν ο γιατρό που με το στιθοσκόπιο Ο γιατρό η γειτονιά, α πούμε, με το στιθοσκόπιο. Θα... Ο κλινικό, ο, θα... ο παλιό. Θα έβλεπε τον άνθρωπο σαν ολότητα, θα τον προσέκυζε, θα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με, το... με την μακροσκοπική του έτσι, εμπειρία. Έπαιρνε <συσχεία> και ένα ιστορικό πιο πληροφορία, ενώ τώρα. <συσχεία> ε, <σε> τώρα <συσχεία> Κοιτάει στα μάτια και σου δίνει τι εξετάσει. Έτσι δεν είναι, λέω ψέματα. Τώρα, τώρα ο γιατρό, για να είναι σίγουρο ότι ε, δεν θα κάνει λάθος. Για να είναι σίγουρος ότι ε, θα είναι πιο ακριβής. Για να είναι σίγουρος ότι δεν θα προσφύγει αύριο μεθαύριο ο ασθενής για να λυπεί διάγνωση. Έχω κάνει μήνυση αργανιά, για να τον κυνηγήσει. Κάνει ένα σωρό εξετάσεις που είτε εμπίπτουν στον χώρο των αματολογικών εξετάσεων είτε στον χώρο των διαγνωστικών που λέμε. Ακτινολογικίους, υπέρυχους κτλ. Ε, αυτό που μόνο του ε, απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση. Και δεύτερον, την τήρηση πολύ καλών πρωτοκόλων. Σωστά. Αν ένα γιατρό, πιστεύω, ξέρει ότι δεν χρειάζεται να γράψει με το που βλέπει έναν ασθενή από πάνω μέχρι κάτω ε, ε, αιματολογικέ εξετάσει και να γεμίσει δύο-τρία χαρτιά που του δίνονται, α πούμε, ή ακόμα καλύτερα α, ηλεκτρονικά μπεί στον ηλεκτρονικό φάκελο που βλέπει έναν ασθενή στα εξωτερικά. Και του γεμίσει το φάκελό του με εξετάσει πρωταρχικά, αν ξέρει ότι μπορεί να στοχεύσει σε δύο-τρει ή αν ξέρει ότι μπορεί να διασταυρώσει κάποια κλινικά στοιχεία και να βγάλει η βάση ενό πρωτοκόλλου του τι χρειάζεται ο ασθενή, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό είναι αυτονόητο ότι είναι ευκολότερο να γίνει σε ένα δημόσιο σύστημα από ότι στον ιδιωτικό τομέα, που εκεί είναι περισσότερο αμυντικό, ίσω και η τάση που υπάρχει. Τέλο πάντων. Ναι. Ε... τώρα εκεί στον ιδιωτικό τομέα ο τρόπος που συνταγογραφεί και τα λοιπά εντάξει εμπίπτει και στο θέμα του ότι πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να έχει και ένα υπερκέρδος Βέβαια. το οποίο δεν βγαίνει μόνο από τα χειρουργία ή από τις εξετάσεις βγαίνει και από τις συνταγές σωστά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο ήδη το ανέφερε στην εισαγωγή έτσι που ε, έκανε στην αρχή της συνομιλίας μας. Διαδίδεται ως πεποίθηση ότι δημόσιο σύστημα σημαίνει δωρεάν. Δωρεάν. Όλα τα έχουμε δωρεάν όπως και για την παιδεία. Δωρεάν παιδεία. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και ήθελα λίγο να μας ξεκαθαρίσεις τι σημαίνει αυτό το δωρεάν. Ποιος πληρώνει το κόστος και πώς ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα, να μιλήσω λίγο με νούμερα. Με νούμερα. Με νούμερα, έτσι, με νούμερα. και δεν κουράζω, φανταζόμαι. αυτό ενώ, όχι καθόλου. Ίσα. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν και να συμφωνήσουμε σε αυτό. Απόλυτα συμφωνώ, το είπα και εγώ. Θα σου πει τώρα κάποιο. γιατί δεν είναι δωρεάν και γιατί δεν θα έπρεπε να είναι δωρεάν για αυτόν που είναι ασφαλισμένος και πληρώνει κοινωνική ασφάλιση. Ωραία. Και μάλιστα και σε μια, να το πούμε έτσι, πολιτική με κοινωνικό πρόσημο και ακόμα και αυτό που δεν είναι ασφαλισμένο, ό,τι κάνει που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για τη ζωή του και για την αρτημέλειά του θα πρέπει να είναι δωρεάν. Τελείωσε. Ωραία. Να συμφωνήσουμε στο τελευταίο στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα παροχών σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή τους και Ζωστά. να προσφέρεται δημόσια προσέξτε, άλλο κρατικό, άλλο δημόσια, θα σα πω εγώ για την άποψή μου είναι αργότερα. Σημαντικό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το εξή. Έχουμε δεδομένο ότι οι ανάγκε για την υγεία είναι τεράστιε. Ανεξάτλητε και είπαμε ότι κάθε φορά και κάθε χρόνο έρχονται και γίνονται πιο, πιο απαιτητέ. Με ποια λογική, με τη λογική ότι μεγαλώνει ο πληθυσμό. Στην Ελλάδα, ειδικά, έχουμε πρόβλημα γύρανση. Πιστεύω να ξέρουμε όλοι το 2060. Θα έχουμε αυτή τη. ο ένα στου τρει είναι συνταξιούχο. Συμφωνώ. Λοιπόν, σε δεύτερο επίπεδο, αυτό ξέρετε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ένα σύστημα υγεία. Πόσοι θα είναι δηλαδή στο στάδιο τη σύνταξη και δεν θα προσφέρουν ενεργά, και πόσοι θα είναι αυτοί που θα χρειάζονται και υπηρεσίε Δεν θα φτάνουν οι εργαζόμενοι για να καλύψουν όλο αυτό το. Υπάρχουν λύσει και πρέπει να τι κάνουμε τώρα. Αυτό, η βόμβα στην Ελλάδα είναι αυτό. Ούτε η Τουρκία, ούτε οι πλημμύρε. Σωστό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το από αυτό της. το δημογραφικό. Ότι δεν γεννιόνται άνθρωποι που θα είναι νέοι εργαζόμενοι. Όχι μόνο, δεν γεννιούνται νέοι Έλληνε. Ναι, δεν γεννιούνται, σαφώ. Σα είπα, μαθηματικό βέβαιο είναι. Έτσι όπω γίνονται οι αναλογιστικέ μελέτε και μπορείτε να προστρέξετε τα στοιχεία είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο, το 2065 θα έχουμε τον ένα στου τρει Έλληνε συνταξιούχο. Ήτι πάνω από 65 χρονών. Λοιπόν, η Ελλάδα γερνάει. Πάμε λοιπόν. Κίνηκε μια Ελλάδα η οποία βαίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με μειούμενο το ΑΕΠ της. Σωστό. Πιστεύω να, καταλα... να ξέρουν όλοι ότι το ΑΕΠ μας είναι γύρω στα 183 δις. Δεν παραπάνω. Το ονομαστικό στην Ελλάδα. Δεν παράγεται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τη στιγμή που το 2009, το 2010, το 2008 να πούμε, λίγο πριν το μνημόνιο, είχαμε φτάσει στα 240 δις. Ναι. Προσέξτε τότε, για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Όταν το ήταν 240 περίπου δις το ΑΕΠ της Ελλάδος, τα χρήματα που διετίθετο για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα ήταν περίπου το μεγάλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη χώρα μας, ποσόν του 9% του ΑΕΠ. Και η Ελλάδα ήταν στην 25η θέση από ικανοποιημένους πολίτες έτσι, στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης. Ο του, του, ναι, του OECD, ναι, ναι, ναι. που έχει και την εργαλειοθήκη που μας έσωσε με το μνημόνιο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο κάτω ήταν, αλλά πόσο ψηλό ήταν το ε, ποσοστό επί του ΑΕΠ, έτσι, που δινόταν για τις υπηρεσίες υγείας. Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ έχει πέσει, έκαλα έπεσε πολύ χαμηλά κάποια στιγμή και φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, και γύρω στα 140 δις, έχουμε πέσει, έχουμε φτάσει γύρω στα 183 δις, όπως σας είπα στην αρχή. Το 2021 έκλεισε έτσι. Έχει πέσει η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας περίπου στο 6,5% επί αυτού του ΑΕΠ. Άρα είναι πολύ πιο κάτω από ότι το 2009 και το 2008 και το 2007. Όμως, ο εκθαύματος, ο ελληνικός πληθυσμός έχει ανέβει στη 13η θέση από την 24η που ήταν και για την 25η στου ικανοποιημένου πληθυσμού στι χώρε αυτέ που σα υποβλήθηκαν προηγουμένω. Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν είναι αυτό, απαντάει στο ερώτημα που έπρεπε προηγουμένω. Ότι δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση. Πολύ, πολύ σωστό το Χρειάζεται το οργάνωση, χρειάζεται καινοτομία. Άρα υπάρχει μια βελτίωση στη διαχείριση και στο διοικητικά όμως, και οργανωτικά. Όμω, όμω, έρχεται από την άλλη, γι' αυτό και είναι μαγευτικά α, τα στοιχεία. Uh, όταν τα επεξεργαζόμαστε γιατί μας δίνουν δεδομένα και μας ξεκλειδώνουν το, το, τα μυστήρια που συμβαίνουν γύρω μας η επιστήμη με αυτό το πράγμα η οικονομή, ε, έρχεται από την άλλη και μας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου τι το γεγονός ότι είμαστε ακόμα υπολοιπόμαστε ακόμα στη δημόσια χρηματοδότηση κατά κεφαλή δηλαδή το κράτος ανακάτοικο στην Ελλάδα ξοδεύει πολύ λιγότερα από ό,τι ο μέσος Ευρωπαίος Μάλιστα. Από ότι δηλαδή ο μέσο ευρωπαϊκό όρο για το μέσο ευρωπαίο πολίτη. Ποια είναι η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη σε. Αυτή ε, ήταν. Ποσοστό, α πούμε, επί του ΑΕΠ προ την υγεία. Προ την υγεία. Το ρωτάω έτσι τώρα. Ε, αν, αν, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν είμαι και τώρα πρόχειρο, ε, ήταν. Ε, πρέπει, να είναι, πρέπει να είναι η Ελβετία. Η Ελβετία. Σαν, ε, αλλά αυτή που εντάξει ανέκαθενε αν εξαιρέσει τι σκανδιναβικέ χώρε ναι. που εκεί το σύστημα είναι άλλου είδου, αυτή που ανέκαθεν ήταν έτσι πολύ δυνατή στα υπηρεσίε στη υγεία και στη χρηματοδότηση και τα λοιπά η Γερμανία, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα χρηματοδότηση, η Γαλλία και φυσικά η Αγγλία. Και ε, είχα κάποτε θα το ξέρει κι εσύ μια μια ερευνητική εργασία από ελληνικό πανεπιστήμιο είχε που λέει ότι οι Έλληνε βάζουν από την τσέπη του ακόμα μεγάλο ποσοστό. Ναι. Δηλαδή παρόλα αυτά που συζητάμε, ναι, ναι. από την τσέπη του πέραν του ασφαλιστικού προγράμματο και τη κάλυψης κάλυψη βάζουν περισσότερο οι, από τι. οι πληρωμέ ναι, που λένε. Κάνουν και από την τσέπη του. Κοιτάξτε, τώρα εδώ πρέπει να δούμε το εξή. Υπάρχουν οι τυπικέ και οι άτυπε. Ναι. Και τυπικά ακόμα είμαστε πολύ ψηλά. Δηλαδή, Αυτέ τώρα έτσι για να καταλάβει ο κόσμος Τι είναι οι τυπικέ πληρωμές ε, ιδιωτικέ. Η συμμετοχή στο φάρμακο Είναι τυπική ιδιωτική πληρωμή Πληρώνεις ναι, παρότι ναι, είσαι ασφαλισμένος ναι. Μια συμμετοχή, Βέβαια, στο συμμετοχή στο φάρμακο που Σε είναι. κάποιες εξετάσεις Σε, ναι, Στις περισσότερες γενικά Ή όταν πηγαίνεις Και παρότι υπάρχει ένα περιθώριο Να εξυπηρετούνται Δημόσια ασθενείς Μάλλον ασθενείς με το δημόσιο σύστημα Α στις ιδιωτικούς, στα ιδιωτικά διαγνωστικά όταν πλέον συμπληρώνονται αυτές οι περίφημες ε, α, α, να το πω έτσι οι περίφημοι αριθμοί πολιτών που θα μπορούσαν να, απο, να καλυφθούν πλήρως στον ασφαλιστικό του τομέα η συντριπτική πλειοψηφία πληρώνει και μια συμμετοχή σε εξετάσει που κάνει σε αυτά παρότι είναι ασφαλισμένη και πηγαίνει με το ταμείο τους Πολύ σωστά. Ο, αυτές είναι οι, οι τυπικές Οι άτυπες είναι οι παρεκονομίες είναι δηλαδή τα χρήματα που δίνεις κάτω από το τραπέζι είτε για να εξυπηρετηθείς παραβιάζοντας λίστες αναμονής είτε για να κάνεις εξετάσεις για χειρουργία συνήθως, είναι οι παρεμβατικές πράξεις αυτές που απαιτούν τέτοιου είδους παραοικονομίες και τέτοιου είδους δοσοληψίες είτε για ιδιαίτερε και ειδικέ εξετάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη λίστα αναμονής και αυτή είναι τη σειρά του. Εδώ κλείνουμε το πρώτο επεισόδιο ε, αυτής της συνομιλίας με τον κύριο Χαράλαμπο Πλατή, οικονομολόγο της Υγείας, ε, ξεκινώντας ένα πολύ μεγάλο θέμα, αρχίζοντας και από το κόστος της υγείας και προχωρούμε και στα επόμενα επεισόδια να συζητήσουμε ακόμη με τον κύριο Πλατή ακόμα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα. ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.